Έχουμε μία πηγή LM Digital 8904, η οποία είναι τοποθετημένη σε ένα Volkswagen EOS. Έχει απόλυτη προσαρμογή στο ταμπλό και στα χρώματα του αυτοκινήτου όσον αφορά το φωτισμό. Στα πλήκτρα, τα οποία ανάβοδα στα θέσεως, έχουμε κόκκινο χρωματισμό γύρω-γύρω και τον πολλαπλό χρωματισμό το οποίο έχει η οθόνη μας. Τώρα, η οθόνη αυτής σαν λειτουργίες παίζει DVD, MP3, WMA, CD, CDR, RW, έχει GPS ενσωματωμένο, έχει κάρτα SD για να μπορεί να παίξει και DVD και ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει ή MP3. Δέχεται θύρα USB, την οποία την έχουμε τοποθετήσει στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, και καλώδιο για iPod ή iPhone, για να μεταφέρουμε τα τραγούδια μας από μια τέτοια συσκευή. Τώρα, η συσκευή αυτή δουλεύει απόλυτα και με το χειρισμό του τιμονιού, όπως φαίνεται εδώ. Ανεβάζουμε τη φωνούλα μας ή αλλάζοντας το σταθμό μας. Θα πατήσουμε μόνο αυτό εδώ, πάθαμε, και αλλάζουμε και το σταθμό μας. Τώρα, όλες οι ενδείξεις φαίνονται και στο χειριστήριο του αυτοκινήτου, και η αυξομοίωση της ένταση της φωνής, και αν θα αλλάξουμε και τη συχνότητα του σταθμού μας. Μια πολύ ωραία συσκευή για OM τοποθέτηση, χωρίς μεγάλες παραλλαγές επάνω στο αμάξι και μετατροπές. Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί του μενού, πατάμε το navigation αν θέλουμε να έχουμε την πλοήγηση. Δουλεύει με χάρτες AIGO 8. Πάνω από το όριο ταχύτητας. Ενεργοποιείται το σύστημα. Διαλέγουμε το χάρτη για να έχουμε μια εικόνα. Έτσι για να το δούμε και λίγο. Και μας εμφανίζει το που βρισκόμαστε. Όπως βλέπετε. Όλη η πληκτρολόγηση του navigation, η πλοήγηση και οι φωνητικές εντολές είναι όλα στα ελληνικά. Μπορούμε να διαλέξουμε το μενού μας. Έβρεση διεύθυνσης. Εδώ είμαστε στη Γαλλία τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να πατήσουμε Γαλλία, να αλλάξουμε το χάρτη μας. Να πάμε στην Ελλάδα. Όνομα πόλης μπορούμε να βάλουμε, να γυρίσουμε και το πληκτρολόγιο στα ελληνικά. Και μας βάλει μια περίπου διεύθυνση, έτσι να βάλουμε το αυτή τη στιγμή, ίσως για να το δούμε. Και μας εμφανίζει διάφορες πληροφορίες. Τώρα, πατώντας ως πάλι γυρνάμε στο αρχικό μενού και μπορούμε να διαλέξουμε ή το iPod ή το Bluetooth ή το ραδιόφωνο ή το DVD ή CD ανάλογα έχουμε βάλει ή τη θύρα USB, την SD και την αναλογική τηλεόραση που έχει τοποθετημένα εργοστασιακά ο δέχτης. Έτσι. Τώρα, όσο ακόμα δουλεύουν κάποια αναλογικά κανάλια, θα έχουμε και την ανάλογη εικόνα. Όχι βέβαια σε πολύ καλή ποιότητα. Θα έχουμε μια μέτρια λήψη. Εάν μπει ή τοποθετηθεί ο ψηφιακός δέχτης της ίδιας εταιρείας, θα δουλεύει πάλι από τα χειριστήρια του τιμονιού και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα σε εικόνα. Διαλέγουμε το σως, διαλέγουμε το ραδιόφωνο και είμαστε έτοιμοι. Ωραία 93,2. Looks like you.